Προχωράμε. Πάμε στην Ειρίνα Σάικ, η οποία αναστάτωσε η κοπέλα του Ρονάλντο. Ήρθε χθες στο κροτήρι, έκανε πάρτι του MTV. Ναι. Και για το Χάρη σε Ανίβη. Είναι πολύ φίλος μου και με το μαύρο. Δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε και τίποτα, παιδιά. Μέχρι στιγμής όλο χέρια βλέπουμε. Σιγά σιγά. Βλέπετε την κοπέλα, δεν την έχω δει εγώ ακόμα. Είναι έκπληξη η κοπέλα. Κοίτα εδώ. Ποιος τη χτένισε, ξέρετε, ο Τρίφωνας. Εγώ τη χτένισα. Όμορφη, ε. Στη Μεγάλη Βρετάνια χτες. Της αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Α, είναι όμορφη. Πολύ παιδιά, δεν υπάρχει πιο ωραία. Τι είναι όμορφη. Α, και φωτό. Στη σουίτα με τον Τρίφωνα. Να ευχαριστώ είναι, και είναι, όμορφη, είναι, είναι πανέμορφη, δέρμα φανταστικό, μου θυμίζει Face Κορδά. Ναι, ναι. Όχι η Σάζα στα μάτια. Κάτσε, Face Κορδά πώς θυμίζει. Καταρχήν η Face Κορδά είναι ξανθιά. Εντάξει, έχει αυτό το μοντελέ, το ωραίο πόδι. Ότι είπες κάτι καλό, ουσιαστικά είπες κάτι πάρα πολύ εδώ. Τι είπα. Μα είναι ξανθιά με καλά. Δεν είναι διανόμια πράγματα. Θέλω να πω ότι η Φέη έχει αυτό το μοντελέ, το ωραίο, είναι πολύ ωραία γυναίκα. Το μοντελέ το έχει, αλλά δεν είναι όμως η Μελάκα. Είναι πολύ δύσκολο. Και μοιάζονται στο σώμα, εννοεί εγώ νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο, μπράβο, να βρει γυναίκα με τέτοιο ωραίο σώμα. Ήταν και ο Ρονάλντο εδώ. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε ο Ρονάλντο. Ήταν ένα έρθει όμως. Τον πήρε τηλέφωνο. Την πήρε τηλέφωνο. Και τι είπε. Darling. Είναι ψηλή, κοντή. Είναι πανύψηλη. Καλή και, τη ρώτησα να σου πω την αλήθεια. Και ο Ρονάλντο, λέω, είναι τόσο ψηλός. Και μου είπε, ναι. Με τι να μου λέει. Μόνο αυτό ρώτησε τον Ρονάλντο, εσύ. Με τι να ρώτησε. Α, λέω, μήπως. Μάλιστα. Να δούμε λίγο τι είπε στο Κωνσταντίνο Αρκάμος ή ένα Σάικ. Βεβαίως. Ναι, για να δούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Welcome to Greece. Hi, thank you so much. Thank you. How are you? I'm great. I mean, to have such a great, beautiful weather and to be here in Greece, you know, it's such a pleasure. I mean, it's a beautiful country, beautiful culture, beautiful place. It's your first time here in Greece? Yes, my first time. Well, I went here in Athens. It's my first time, but I went here for vacation 2 years ago. I enjoyed it so much. I think it's a most beautiful place to go for vacation. Where are you come from? Well, I'm from Russia originally, but I live between Madrid and New York, so I travel a lot. Your boyfriend is a superstar, Ronaldo. How do you feel about that? Well, I'm superstar myself. Of course. I feel great, thank you. Where is he? Well, I'm not commenting my personal life. How do you handle the gossips, the tabloids about your personal life? Well, I'm a very positive person, you know, and I'm trying to concentrate on the books. I don't read gossip magazine. I don't have time for that. And, you know, I think you have to be very positive because once you have certain type of job and people look at you, you know, I feel like so many jealous people come around and try to push you down, and you just have to be positive. You're a big fan of Ronaldo. You keep asking me those questions. You keep pushing the bottom. Παιδιά, η κοπέλα σου λέει ότι είμαι πιο μεγάλη στάρα το Ρονάλντο. Και παίζει επειδή το συμβόλαιο με την Victoria's Secret που έχει μπορεί να έχει και ένα εκατομμύριο το χρόνο. Οπότε μπορεί να βγάλει πιο πολλά από το Ρονάλντο. Ο Αρκάς που συνέχιζε και ρωτούσε. Ναι, εκείνη το Ρονάλντο. Ο Αρκάς είναι ακόμα το έχουμε. Και η κοπέλα του τι λέει, ότι εγώ είμαι πιο μεγάλο στάρα. Και το εννοούσε αυτή ότι είμαι πιο μεγάλο στάρα. Έτσι, δεν το κατάλαβα. Κανονικά. Ναι. Είμαι πιο μεγάλη στάρα. Είμαι και εγώ σούπερ στάρα, αλλά νιώθω και εγώ ωραία για το Ρονάλντο. Αυτό απάντησε. Είναι πολύ μεγάλη στάρα αυτή. Καλά, δεν τσιμάγε κακό όμω ο Αρκάς. Δεν είναι ωραίο αυτό να το απαντήσει ποιο είναι πιο μεγάλο στάρα. Δηλαδή με τι κριτήρια είναι με τα κριτήρια των μηδενικών. Πήγε μπουζούκια μετά, ε. Πήγε μπουζούκια μετά, πήγε Βέρτι. Πήγανε στο Βέρτι, ναι. Βέβαια. Και ο Βέρτις ήρθε και στο πάρτι κιόλας, χαιρετηθήκανε, φιληθήκανε. Είναι προσωπικός φίλος του κ. Σιαννίδη. Πήγε για τον Θεοκοστόπουλο, ρε παιδιά, γιατί το μία το μαγαζί που είχε. Τα φιλιά μας το Χάρη, το λατρεύουμε το Χάρη. Βεβαίως, το MTV την έφερε. Ο Χάρης με το MTV και το ακροτήρι. Είχε πάρτι το MTV, ναι. Πολύ ωραία. Στο ακροτήρι. Σαν guest. Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Εντάξει, θα γίνει κάτι γκλάμος, γιατί τόσο... Ωραία. Μιζέρια. Γνωρίστηκε η μάνατζερ της με το Χάρη στο εξωτερικό. Είχε πάει στις Κάνες, νομίζω, κάπου εκεί. Και έτσι έγινε όλο το... Παραβέρι. Ήταν πολύ δύσκολο για να έρθει. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο, Χάρη, να μας παίρνεις τέτοιες ωραίες γυναίκες να τις ταινίζουμε. Ήταν εκεί. Αλλιώς θα χτενίζω την κυρία Σκορδά. Κατάλαβα. Έχω φέρει και τα σύνεργα. Τι θα κάνει. Το όπλο έχει φέρει. Θε να με χτενίσει αύριο. Αύριο να με χτενίσει. Και το Γιώργο να χτενίσει. Από τι ώρα θα έρθω, Θεέ μου, 6 το πρωί.